Κύριε Σιτιχάκη, η οικονομική κρίση είναι το τεράστιο θέμα. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι μόνο για μας. Είδατε τι έγινε στη Γαλλία. Η ακρίβεια στήχησε στο Μακρόν, ο οποίος δεν θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία στην Βουλή και θα χρειαστεί να κάνει συμμαχίες. Τι είδους συμμαχίες τώρα, ο Θεός και η ψυχή του. Γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι λένε ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε μαζί του. Εμείς θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Τι θα κάνει, θα πάει πιο δεξιά και θα βρει συμμαχίες προς τα εκεί. Θα μπορέσει η Λεπέν να σχηματίσει, κυβέρνηση. Ο Μελανσόν είναι κάπως δύσκολο. Θα τα βρει ο Μελανσόν με τον Μακρόν, αποκλείεται. Αλλά να έρθουμε εδώ, στα δικά μας όμως, κύριε Σιτιχάκη. Κύριε Παπαδάκη, το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γαλλία και η έλλειψη αυτοδυναμίας δίνει το έναυσμα, να το πω έτσι, για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος σκληρών παζαριών για την αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματος στη Γαλλία. Αυτά τα έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα. Πιθανά να τα ζήσουμε και εδώ σε επανάληψη. Σε κάθε περίπτωση όμως, το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γαλλία επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια στην αντιλαϊκή πολιτική Μακρόν. Αλλά δείχνει και κάτι άλλο. Ότι διέξοδο για το λαό της Γαλλίας δεν μπορούν να αποτελούν οι εφεδρείες του κεφαλαίου. Και οι εφεδρείες του κεφαλαίου εδώ είναι και η περίπτωση Μελανσόν, αλλά και της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ούτε βέβαια και η αποκρουστική ακροδεξιά της Λεπέν. Πάντως αυτά ψηφίσαν, κύριε Σιτιχάκη, δεν ψήφισαν κάτι άλλο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας δεν υφίστανται. Το Μακρόν, τον Μελανσόν και την Λεπέν. Αυτός ψήφισαν. Δεύτερος ο Μελανσόν, ψηλά η Λεπέν. Το ΚΚΓ δεν υπάρχει όμως στη Γαλλία. Για να κυριολεκτούμε, ο συνασπισμός Μελανσόν έφερε μικρότερο αποτέλεσμα από αυτό που αθρηστικά συγκέντρωσαν οι συνιστώσεις του στις προεδρικές εκλογές. Έτσι, για να μην πετάνε κάποιοι στα σύννεφα, η ουσία όμως είναι ότι κάθε πολιτική δύναμη κρίνεται από τη στάση της στο δίλημα με το λαό ή με τα μονοπόλια και τον καπιταλισμό. Αυτό ψήφισε ο λαός, κύριε Σιντιχάκη μου. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας, αλλά έτσι ψήφισαν οι Γάλλοι. Δεν ψήφισαν όπως λέτε εσείς. Ανάλυση κάνουμε ως ΚΚΕ. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα και η ερμηνεία η οποία δίνουμε είναι αυτή. Εντάξει. Δηλαδή τι, ότι έχεις μία καταβαράθρωση του Μακρόν, δεύτερος ο Μελανσόν, αλλά όχι όμως με τα ίδια εκλογικά αποτελέσματα στις προεδρικές εκλογές και έχεις και μία πολύ υψηλή άνοδο της ακροδεξιάς της ΛΕΠΕΜ. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Να το φέρουμε τώρα στην Ελλάδα. Την τεράστια άνοδο της αριστεράς την υποτιμάτε τόσο υπάρχει, πολύ. Λοιπόν, την επιλογή του καλλιτικού κόμματος την υποτιμάτε τόσο πολύ. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μαζί τη δική του τραγωδία. Η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια τσακίζουν κόκαλα. Αυτό είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Δεν ήρθαν ουρανοκατέβατα αυτά. Είναι πολιτική Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολιτική προηγούμενων κυβερνήσεων. Διότι η μία κυβέρνηση ακολουθεί την πολιτική που έφτιαξε η προηγούμενη. Ο ένας πατάει στην πολιτική του άλλου. Και φτάσαμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Το θέμα της ενεργειακής φτώχειας, να το πούμε ότι είναι το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της ενέργειας. Για την οποία απελευθέρωση της ενέργειας, δηλαδή της ιδιωτικοποίησης, έχουν συμφωνήσει διαχρονικά όλα τα κόμματα. Το ΚΚΕ έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτές όμως οι προτάσεις δεν εντάσσονται σε ένα πλαίσιο υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων, να είναι πιο φτηνό το ρεύμα και να παρέχει φτηνά ποιοτικά προϊόντα στο λαό, αλλά την ίδια στιγμή έρχεται να γεμίσει τα σεντούκια των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων στον χώρο της ενέργειας. Και εδώ τη σφραγίδα του την έχει βάλει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Χρηματιστήριο ενέργειας, τέλη και ρήπη για το διοξίδιο του άνθρακα και πολλά άλλα αμαρτωλές πολιτικές ΣΥΡΙΖΑ και προηγούμενων κυβερνήσεων, τις οποίες τις ακολουθεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Εμείς έχουμε κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Έχουμε καταθέσει προτάσεις νόμου μέσα στη Βουλή και τροπολογίες, όπως για παράδειγμα η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, όπως για παράδειγμα η κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, η κατάργηση του ΦΠΑ και πολλά άλλα που δεν έχουν γίνει δεκτά από καμία κάνουμε, κύριε Σιτιχάκη. Κύριε Παπαδάκη, είναι πρόκληση η συστηματική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίσουν τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν το λαό σαν να έπεσαν από τον ουρανό ή σαν να μην έχουμε κάποιο πόλεμο μόνο και μόνο για να αποκρούσουν τις κύριες αιτίες και να μείνει στο απειρόβλητο ο βάρβαρος καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης.
Για την ενεργειακή ακρίβεια φταίει το ακριβό φυσικό αέριο και όχι η πολιτική της απελευθέρωσης. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία φταίει ο αναθεωρητισμός και όχι οι περιεριστικοί σχεδιασμοί και ανταγωνισμοί. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις φταίνε τα εσωτερικά προβλήματα του Ερντογκάν και όχι οι ανταγωνισμοί των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά και η στάση των ανατολικών συμμάχων που νύπτουν τα σχήρας τους ως πόντιοι πιλάτοι. Ο λαός λοιπόν δεν έχει κανένα συμφέρον να ασχολείται με χρησμούς της πυθίας για το πότε θα γίνουν εκλογές ή για το ποια θα είναι τα κυβερνητικά σενάρια.